Δεν θα ήταν υπέροχο η Κρήτη να έχει μια ακαδημία τεχνών, όχι κριτική, μεσογειακή, μόλις χώρες του Μεσογείου, να έχει υλικό από τις χώρες γύρω-γύρω σε μια τεράστια ακαδημία. Φοιτητές από όλο τον κόσμο και να επιδρά. Είναι ο Δάφνης Κόκκινος, ένας από τους πλέον σπουδαίους χορευτές της Ελλάδας που μπορεί να διέπρεψε στο εξωτερικό, όμως γύρισε στη χώρα του και λαχταρά να δουλέψει για την ιδιαίτερη του πατρίδα, την Κρήτη. Και ο κόσμος να φτιάχνει πράγματα μαζί, να δημιουργεί, να πηγαίνει πίσω στις χώρες του και όλοι αυτοί να συναντιούνται εδώ πέρα, να συναντιούνται σε αυτό το κέντρο. Γεννημένος στην Κρήτη, μεγαλωμένος στο πανόραμα του Δήμου Μηνούα Πεδιάδος, ο Δάφνης Κόκκινος κατάφερε κόντρα σε όλους και κυρίως την οτροπία της τότε εποχής που δεν του επέτρεπε αγόρι αυτός να χορεύει, να κάνει τον ηρώ του πραγματικότητα. Γεννήθηκα εδώ. Με διώξανε 15χρονο από σχολείο χορού γιατί δεν είχε άλλα αγόρια. Δεν είχε σχολείο χορού το Ηράκλειο. Ευτυχώς αλλάζουν τα πράγματα, αλλά αλλάζουν πάρα πολύ αργά. Φυσικά και θα αλλάξουν. Πάντα θα αλλάξουν. Αλλά δυστυχώς στη χώρα μας, ειδικά στο νησί μας, αλλάζουν όντως πάρα πολύ αργά. Μόλις τελείωσε το Λύκειο, προετοιμάστηκε, έδωσε εξετάσεις και πέρασε στην κρατική σχολή ορχιστρικής τέχνης. Μέσα από την τέχνη, μέσα από τους δασκάλους μου και στην κρατική σχολή χορού και με τη Ζωζού την Νικολούδη, το Γιάννη το Μέτσι και μετά στη Γερμανία με την Πίνα Μπάους, μέσα από αυτούς τους δασκάλους και τις δασκάλες μου ανακάλυψα όχι μόνο πώς ίσως μπορώ να δημιουργώ ή να βρίσκω κάτι μέσα στην τέχνη, αλλά ανακάλυψα ότι μπορώ να ζω. Γιατί μέσα από την τέχνη ανακάλυψα τον κόσμο όλο. Τελειώνοντας τις σπουδές του, οδηγούμενος από μια φήμη, πήρε το τρένο για το Βούπερταλ με σκοπό να συμμετάσχει στην οντισιόν της Γερμανίδας χορογράφου που άλλαξε στη θέμελα το σύγχρονο χορό του 20ου αιώνα, της Πίνα Μπάους. Όταν έφυγα στη Γερμανία, όταν ήμουν 23 ετών, έφυγα από άγνοια κινδύνου, δεν ήξερα τίποτα. Και δεν σε νοιάζει να ξέρεις τίποτα. Ευτυχώς. Γιατί αυτή η άγνοια κινδύνου σε οθεί στο να πας. Γιατί αν σκέφτεσαι, δεν έχω λεφτά, πού θα μείνω, δεν ξέρω τη γλώσσα. Και αν δεν με πάρεις στην ομάδα, και τι θα φάω αύριο, θα κάτσεις σπίτι σου. Αυτά δεν τα σκέφτεσαι. Τα σκέφτεσαι τώρα που έχουν περάσει 30 χρόνια. Το χοροθέατρο που διεύθυνε τότε η Πίνα Μπάους έγινε το σπίτι του. Και εκείνος, επί σειρά ετών, ο Έλληνας χορευτής της. Ένα από τα υπέροχα πράγματα με την ομάδα είναι ότι ταξιδέψαμε σε όλο τον κόσμο ή ότι κάναμε συμπαραγωγές με άλλες πόλεις του κόσμου. Και αυτό είναι υπέροχο, το να μαθαίνεις διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές ιδέες, σκέψεις, τέχνες, φαγητά, οτιδήποτε, διαφορετικά. Ο Δάφνης Κόκκινος τον Ιούλιο του 2020 ανέλαβε νέος διευθυντής της Κρατικής Σχολής Ορχιστρικής Τέχνης. Τη σχολή δηλαδή από που ξεκίνησε το δικό του μαγικό ταξίδι στον κόσμο. Όταν με κάλεσαν να έρθω εδώ πέρα, δεν ήξερα τίποτα. Δεν ήξερα τι είναι το Δέλτα Σίγμα. Το έμαθα στα 56 μου τι είναι το Δέλτα Σίγμα. Δεν ήξερα τι είναι το Δέλτα Σίγμα. Αλλά με ενδιαφέρει ο χορός. Με ενδιαφέρει ο χορός, με ενδιαφέρει να μάθω πολλά πράγματα από το χορό. Με ενδιαφέρει αυτά που έμαθα να μπορώ να τα δείσω στην καινούρια γενιά. Έρχεστε συχνά, έρχεστε. Τον μου είπα να έρθω στην Αθήνα και θα έμενα πιο πολύ στην Αθήνα από ό,τι στο Βούπερταλ. Νόμιζα ότι θα μπορούσα να ερχόμουν πιο συχνά στην Κρήτη. 3 χρόνια έχω να έρθω. Yeah. Δεν τα κατάφερα. Δουλεύω στη σχολή και σε Σαββατοκύριακο. Yeah. Ανοίγω και τη σχολή για να κάνουν πρόβες, γιατί χρειαζόμαστε όμως τους χώρους. Οπότε ζω εκεί μέσα. Δεν έχω καταφέρει να έρθω. Αλλά τώρα που έμαθα τον δρόμο. Και μπορεί να έχει ταξιδέψει σε ολόκληρο τον πλανήτη και να έχει γνωρίσει την αποθέωση σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Όμως φαίνεται πως ο τόπος του, η Κρήτη, είναι πάντα στην καρδιά του και είναι διατεθειμένος να δουλέψει για αυτήν και κυρίως για τα παιδιά της. Ναι, όποιος θέλει να βοηθήσει για μια μεσογειακή ακαδημία τεχνών στην Κρήτη. Και θα ήσασταν πρόθυμος εσείς να έρθετε εδώ να δουλέψετε πολύ? Θα έκανα τα πάντα. Θα έκανα πάντα. Τώρα δουλεύω 12 ώρες στην Αθήνα, θα δουλεύω και 12 εδώ, δεν με πειράζει. Για αυτή τη γενιά, αυτούς που είδαμε εδώ πάνω, αυτά τα εξαιρετικά πλάσματα, για αυτούς θα γίνει. Αφού δεν μπορούσαν να ήταν για μας, θα είναι για αυτούς. Έτσι πρέπει.